Έχουμε τους δύο διαχρονικούς πρόεδρους της Εψανά, τον κύριο Κοσμάλη Πανταζή του Αγίου Στεφάνου και τον κύριο Δρούκα από τα Αγγλικά Νερά. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Λεπανταζή. Ένα σχόλιο για την κλήρωση και το νέο πρωτάθλημα της σεζόν και πώς βλέπετε τις ομάδες φέτος. Καταρχήν θα ξεκινήσω να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή αθλητική χρονιά. Εγώ με τον Γιώργο τον Δρούκα είμαστε πολλοί φίλοι και εκτός ποδοσφαίρου. Είμαστε οι αρχαιότεροι παράγοντες της Ένωσης. Το πρωτάθλημα φέτος πρέπει θα είναι πολύ ανταγωνιστικό από ό,τι είπε και ο πρόεδρος ο κύριος Γιαρένης, γιατί οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Όσο αφορά τη δική μας ομάδα, πάμε με νέα παιδιά, με προπονητή τον Γιάννη τον Μαγκίνα, που ξέρει πράγματα και καταστάσεις και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή πορεία. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από τον κύριο Δρούκα για την ομάδα του Τα Γλυκά Νερά και πώς βλέπει το νέο πρωτάθλημα, μιας και πέρσι η ομάδα του πρωταγωνίστησε. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στους παράγοντες, στους διαιτητές, στους παρατηρητές, σε όλο το φιλαθλό κόσμο της Εψανά, να ευχαριστηθούμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, μέσα όμως στις τέσσερες γραμμές του γηπέδου, που να το ευχαριστηθούν οι φιλάθλοι που παρακολουθούν αυτό το πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΟ Γλυκών Νερών, εμείς συνεχίζουμε την ίδια φιλοσοφία που έχουμε τα τελευταία χρόνια και αυτό μας διακρίνει και έχουμε την ταυτότητά μας, με νεαρά παιδιά σε ηλικία, γιατί η πεπτουσία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου είναι ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα οι ομάδες να προσέχουν τα φυτόρια τους, τις ακαδημίες και να δουλεύουν τα μικρά παιδιά να εξελιχθούν και να φτάσουν όπου μπορούν και όπου θέλουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Πάνω απ' όλα όμως θα ήθελα η Εψανά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολλές ομάδες ενισχυμένες που θα έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο και με όλες τις ομάδες δυνατές και το παιχνίδι να παιχτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι κάπου αλλού. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Και ένα σχόλιο κύριε Λεπαντατσί για τον κόσμο και τους φιλάθλους όλης της Ανατολικής Αττικής. Ο κόσμος της Ανατολικής Αττικής όντως στηρίζει τις ομάδες, τις αγαπάει γιατί αποτελούμαστε από πόλεις και χωριά και είμαστε κοντά στις ομάδες και φέτο ειδικά επειδή θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα θα προσελκύσουμε και περισσότερο κόσμο πιστεύω. Και εύχομαι καλή χρονιά, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος, και να μην έχουμε τα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων με τον κορονοϊό και διακοπές κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και δύο.